το πώ το δημόσιο κάνει προσλήψει βασίζεται στι ανάγκε που έχει η χώρα. Δηλαδή, λείπουν τόσοι από το υγεία, πάμε και προσλαμβάνουμε. Λείπουν τόσοι από το πολιτική προστασία, πάμε και προσλαμβάνουμε. Προσπαθούμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Τι θα πει αυτό, με ένα εργαλείο τεχνητή νοημοσύνη να προβλέπουμε. Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, ποιε θα είναι οι ανάγκε του δημοσίου. βάζετε και αυτό στο δημόσιο. Σωστά, για να, για να μπορέσουμε πιο στοχευμένα να κάνουμε προσλήψει. Δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή τώρα, ένα το, το Δίνεται είδηση τώρα. Παράδειγμα. Βάζετε την τεχνητή νοημοσύνη στην προοπτική των προσλήψεων στο σωστά, δημόσιο. Σωστά. Στα εργαλεία πρόσληψης. Τι θα πει Τι αυτό. Στι, να το πούμε ένα απλό παράδειγμα. Να το πείτε. Η ψηφιοποίηση ναι. μα εξοικονομεί θέσει στο μάλιστα, δημόσιο. Μάλιστα. Από την άλλη, η κλιματική κρίση γεννά περισσότερε ανάγκε. Αυτά είναι μάλιστα. στοιχεία τα οποία με τη βοήθεια ενό εργαλείου τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούμε να προβλέψουμε σε κάποιο βαθμό τι εξελίξει αυτέ και λαμβάνοντα στοιχεία από τι διεθνεί εξελίξει, προκειμένου αυτέ οι πολύτιμε θέσει που έχουμε να αξιοποιούνται με τον πλέον Άρα, βέλτιστο τρόπο. Και η τεχνητή νοημοσύνη στι φωτεινέψει.